Η αρρώστια της Δελφίνας δεν υπάρχει. Αυτό δεν μπορώ να το πιστέψω. Όχι, όχι, σίγουρα είναι κάποια φάρσα της Σοφίας. Πώς είναι δυνατόν να παριστάνει την άρρωστη? Δηλαδή, τι εννοείς όταν λες ότι έχεις αλλάξει? Να, ότι τώρα βλέπω τα πράγματα καθαρά. Αχα. Και ότι δεν θέλω πια να χάνω τον καιρό μου με απραγματοποίητα όνειρα. Αχα, ωραία. Και ότι με ξέχασες, δεν μ' αγαπάς πια. Και αυτό ήταν, όλα έχουν τελειώσει. Κατάλαβα, το έχεις αποφασίσει. Όχι. Φέντε. Τι έχεις, Φέντε? Φέντε, τι έχεις? Τι έγινε? Τι έχεις? Παντρεύτηκα. Παντρεύτηκα την Δελφίνα. Γι' αυτό δεν αλλάζει. Τελείως. Περίμενε λίγο. Τι εννοείς λέγοντας ότι δεν αλλάζει αυτό? Κάτσε να τα πούμε. Κάτσε εδώ. Μπάτα! Τι κάνεις? Καλά είμαι. Εσύ? Καλά, καλά, καλά. Με τη Σοφία πώς πάνε τα πράγματα, γιατί έμαθα... Ναι, πες με εσύ πώς τα πας. Καλά, καλά. Πολύ καλά. Μπράβο, πολύ χαίρομαι. Φέντε, η Σοφία σου στέλνει αυτό. Κι άλλο γράμμα. Τι συμβαίνει με το Φέντε? Τι είναι αυτό το γράμμα εδώ? Έλα, ησύχασε, ηρέμησε. Συγγνώμη. Κανείς δεν ακούει ότι κάποιος μας χτυπάει την πόρτα? Δεν θα ανοίξουνε. Μη φωνάζεις. Είναι ο άντρας της Λάουρας. Να πάρει. Λάουρα, το ξέρω ότι είσαι εκεί. Άνοιξε την πόρτα να μην τη σπάσω. Τι θα κάνουμε? Ελάτε μαζί μου, να σας κρύψω. Όχι, κύριε. Οι πραγματικοί άντρες δεν κρύβονται. Μάξιμε. Ανοίξτε! Το να γλιτώσεις από ένα θυμωμένο σύζυγο δεν είναι δειλία, είναι ξυπνάδα. Πήγαινε να κρυφτείς τώρα. Σωστά. Ολόσωστα. Άστο σε μένα, αναλαμβάνω εγώ. Ελάτε μαζί μου, κύριε, ελάτε. Καλά, πρόσεχε. Ήρεμα. Θέλεις να πιεις λίγο μπράντι? Όχι. Καλύτερα. Είσαι φυσιοθεραπεύτρια? Ναι. Θα λες ό,τι λέω. Περιμένετε, σας ανοίγω. Τώρα, ένα λεπτό. Μα γιατί καλέτε τόση φασαρία? Εδώ είναι αυτή η άπιστη γυναίκα! Τι θέλετε, κύριε? Αφήστε με να περάσω! Μα... Πού είναι? Όχι, αφήστε με! Λέγε αμέσως που είναι! Μίλα μου, μίλα μου, Λαουρά! Είτε να σταματήσεις! Γιατί τη βασανίζεις? Τέτοια συμπεριφορά δεν ταιριάζει στους αληθινούς άντρες. Αυτή η γυναίκα είναι η θεραπεύτριά μου. Αυτή η γυναίκα είναι η γυναίκα μου. Και με απατάει ασύστολα. Πες μου, πού είναι ο εραστής σου? Πού είναι αυτός ο δειλός και άνανδρος τύπος? Δεν κατάλαβα, ποιος είναι αυτός ο δειλός και άνανδρος τύπος? Η Λάουρα μου ομολόγησε ότι έχει εραστεί. Θέλω να τον βρω για να του δώσω ένα μάθημα. Δεν είσαι εσύ, ε? Τι, εγώ? Εγώ εραστής αυτή την κατάσταση, με έχεις προσέξει? Θα μπορούσα να είμαι εραστής της γυναίκας σου? Σου εξήγησα, την έχω φυσιοθεραπεύτρια. Μου λέει αλήθεια? Ναι, Φρανσίσκο, και κοίτασε την κατάσταση με φέρνεις. Σίγουρα? Αυτή είναι, εκτός από τη γυναίκα σου, η θεραπεύτριά μου. Η μόνη μου ελπίδα να ξαναπερπατήσω. Και προφανώς τώρα εσύ δεν αισθάνεσαι τίποτα στα πόδια σου. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Από τη μέση και κάτω είμαι δυστυχώς τελείως ανάπηρος. Δεν νιώθω τίποτα. Τι κάνεις, Φρανσίσκο? Τίποτα. Τι? Φρανσίσκο! Τίποτα. Γιατί έχεις τέτοια μούτρα? Θύμωσες μαζί μου? Όχι, σορκίζομαι ότι είμαι πολύ κουρασμένη. Έγιναν τόσα πράγματα σήμερα. Κουράστηκες από σήμερα? Και αύριο που θα γίνει ο γάμος στην εκκλησία, πώς θα νιώθεις? Τι θα φορέσεις? Γιατί θα έρθεις, έτσι δεν είναι? Θα έρθεις. Όχι, πες μου, δεν ξέρω ακόμα αν θα έρθω. Με μισείς? Το ξέρω.
Δεν θα έρθεις γιατί με μισείς? Όχι. Όχι, Ντέλφη, δεν σε μισώ, αφού είσαι η αδερφή μου. Όχι. Με μισείς, αλλά θα με βοηθήσεις. Θα με βοηθήσεις να φτιάξω το δωμάτιο. Ο Φεντερίκος θα μπει μέσα και θα με ερωτευτεί. Πρέπει να σκεφτώ κάτι. Θα βάλω κεριά. Μεγάλα κεριά και πολλά λουλούδια. Είσαι θυμωμένη μαζί μου. Αυτό είναι, είσαι θυμωμένη. Δεν με αντέχεις άλλο, το βλέπω στα μάτια σου. Όχι, Δελφίνα, μπορεί να ένιωθα έτσι παλιότερα, γιατί πίστευα ότι είσαι μια κακιά μάγισσα. Αλλά τώρα που είσαι η μάγισσα της οικογένειας. Θέλω να πω ότι είσαι η αδερφή μου και σε αγαπάω. Αν ήξερες τι θυσία έχω κάνει. Όχι, 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 μη μου μιλάς. Μη μου μιλάς, το ξέρω. Όχι, με μισείς. Πρέπει να σε μισώ. Με μισείς. Και ξέρεις γιατί? Γιατί δεν είμαι πραγματικά άρρωστη, Φλωρισιέντα. Σου είπα ψέματα για να παντρευτώ τον Φεντερίκο. Σας κοροϊδέψα όλους μέσα σε αυτό το σπίτι. Τι? Συγχώρεσέ με για όλα και προσπάθησε να κάνεις ευτυχισμένη την αδερφή μου στη σύντομη ζωή που της απομένει. Σοφία, τι σκέφτεσαι? Δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Στο ένα γράμμα σου λέει ότι η αρρώστια της Δελφίνας είναι αληθινή και στο άλλο σου λέει πως είναι ψεύτικη. Δεν ξέρω τι πρέπει να σκεφτώ. Ούτε κι εγώ. Τι να πιστέψω? Νομίζεις πως η Δελφίνα είναι αληθινά άρρωστη? Ναι. Ναι, νομίζω πως είναι. Ζήτησα να της κάνουν εξέταση αίματος και το αποτέλεσμα έδειξε ότι είναι πραγματικά άρρωστη. Μετά προέκυψε το θέμα με τον Κινέζο γιατρό. Πήγα να τον βρω εγώ, πήγε και η Φλωρισιέντα. Είναι προφανές ότι είναι άρρωστη, στα αλήθεια. Ναι, 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 εντάξει, ναι. Ναι, ναι. Είναι όμως πολύ περίεργη η συμπεριφορά της Σοφίας. Γιατί δεν τηλεφωνείς να τη ρωτήσεις? Πάρε στην Βραζιλία. Ζήτησες να με δεις, Φεντερίκο? Ναι, σε ζήτησα. Τι θέλεις, καλέ μου? Να διαβάσεις αυτό. Α! Θεέ μου, Θεέ μου! Α, τι έχω κάνει που αξίζω να τιμωρηθώ με αυτόν τον τρόπο? Η μία κόρη μου πεθαίνει και άλλη φέρεται εντελώς τρελά. Φεντερίκο, μπορείς να μην δίνεις σημασία σε αυτό το πράγμα? Δεν καταλαβαίνεις ότι η Σοφία είναι τρελή από ζήλια. Πάντα ζήλευε την Δελφινίτα. Πάντα ήταν ένα ασχημόπαπο γεμάτο αχαριστία. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και δεν μπορώ να το παραβλέψω. Καταλαβαίνεις ότι έχω λόγους να αμφιβάλλω, έτσι? Ακού, Φεντερίκο. Βαρέθηκα και σένα και τις αμφιβολίες σου. Αν αμφιβάλλεις, να το σκεφτώσουν νωρίτερα. Γιατί τώρα είναι πια πολύ αργά. Έχεις παντρευτεί την Δελφίνα για όλη σου τη ζωή. Σου θυμίζω ότι ο νόμος λέει πως ο γάμος μπορεί να κυρωθεί μέσα σε 24 ώρες. Μέχρι τώρα έχουν περάσει 3. Δελφίνα, σε παρακαλώ. Τι είναι αυτά που μου λες? Θα φωνάξω τον Πονίγια. Ήρεμη, σε κάθισε κάτω. Περίμενε. Σε παρακαλώ, Φλωρισιέντα, είμαι πιο καλά και από σένα. Άκουσέ με, δεν είμαι καθόλου άρρωστη. Είμαι πάρα πολύ καλά. Είναι χειρότερο από κάθε άλλη φορά. Έχει ευχαριστήσεις, μου λέει ότι δεν είναι άρρωστη, μαλάλα. Σίγουρα έχει πάθει κρίση. Είμαι δυνατή. Αυτό είναι τρομερό. Εσύ καλύτερα. Όχι, να πει. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, κοιτάξε με. Πες της το. Πες της ότι δεν είμαι άρρωστη. Είναι κρίση και αυτό καλά. Είναι καλύτερα από εσάς τις δυο. Κοιτάξε με. Όχι, με αγάπη μου, αγάπη σε πολύ καλή φόρμα. Μα εγώ θέλω να βοηθήσω, κοιτάξε με. Πήγαινε, μην ανησυχείς. Πήγαινε. Θα σε πνίξω. Τι είναι αυτά που λες, την ταντά, τρελάθηκες τελείως. Μαμά, σε παρακαλώ, ποιο είναι το πρόβλημα? Εγώ έχω αυτό εδώ τώρα και έτσι δεν με νοιάζει τίποτα! Κακώς δεν σε νοιάζει τίποτα, μικρή μου, γιατί ο Φεντερίκο διάβασε το γράμμα της ανόητης χοντρής αδελφής σου και τώρα αμφιβάλλει για όλα! Και το ψεύτικο γράμμα που του έστειλες? Δεν μου είπε τίποτα. Προφανώς αυτό το ανόητο αγόρι δεν του το έδωσε, γι' αυτό αμφιβάλλει, κατάλαβες! Και τι με νοιάζει τώρα? Είναι πολύ αργά. Εγώ είμαι πλέον μία Φιντζερβάλντεν! Όχι ανόητη. Ο Ματίας μου είπε ότι είναι εύκολο να κυρωθεί ο γάμος αν δεν πέρασουν 24 ώρες. Είσαι σίγουρη? Ναι. Ο Φεντερίκο ήρθε τελικά. Είδες που σου είπα ότι δεν δουλεύει στο γραφείο όλη νύχτα? Αγάπη μου. Να λέω, άφησε μας μόνους. Πήγαινε. Πολύ. Ευχαρίστως να σας αφήσω. Γεια, μαμά. Συγγνώμη. Γεια σου, μικρή μου. Γεια σου. Γεια σου, μανούλα. Αχ, Φέντε. Τι? Θα σε ρωτήσω κάτι και θα μου πεις την αλήθεια. Θέλω να το ορκιστείς σε ό,τι έχεις ιερό. Oh,
αγάπη μου, τι συμβαίνει πάλι? Τι είναι αυτό? Ορκίσου το. Στορκίζομαι. Τι συμβαίνει? Αγάπη μου, άλλαξες ρούχα κιόλας. Ναι, αλλά δεν πρόκειται να κοιμηθούμε αν δεν αποφασίσεις να μου πεις αν είσαι άρρωστη ή όχι. Αγάπη μου, δεν πιστεύω ότι έχεις ακόμα αμφιβολίες για μένα. Άσε τις αμφιβολίες. Θέλω απλώς μια απάντηση. Είσαι άρρωστη ή όχι? Ξέρω τι έχει συμβεί. Μίλησες με τη Φλωρισιέντα. Έτσι δεν είναι? Γιατί μιλούσα μαζί της και ξαφνικά άρχισα να της λέω περίεργα πράγματα. Δεν μπορούσα να ελέγξω τον εαυτό μου και φοβήθηκα πολύ. Φοβάμαι μην καταλήξω, μην γίνω τρελή. Σε παρακαλώ, πες τη Φλόρ ότι εγώ... Όχι, δεν ήταν η Φλόρ, δεν ήταν η Φλόρ, όχι. Άλλος ήταν ο λόγος που σε ρώτησα. Τι σου συμβαίνει, Φεντερίκο? Τίποτα. Καλύτερα να πέσουμε να κοιμηθούμε. Συμφωνώ. Είμαι πολύ κουρασμένος κι εγώ. Ναι, σε παρακαλώ. Είμαι εξαντλημένη. Δεν αντέχω άλλο. Πρέπει να κάνω. Παντρεύομαι σε λίγες ώρες στην εκκλησία και δεν μπορώ να βρω τη Σοφία πουθενά. Σε κανένα μέρος της Βραζιλίας. Τι να κάνω? Ανάβαλε το γάμο μέχρι να μάθεις, Φεντερίκο. Όχι, όχι, όχι. Μπορεί για καλέ μου. Μόλις ακούσεις το μήνυμα, πάρε με αμέσως τηλέφωνο. Προσπαθώ να σε βρω για κάτι επίγον. Πού στο καλό βρίσκεσαι? Κι αν όλα αυτά είναι μία ανοησία και η Ντελφίνα είναι άρρωστη στα αλήθεια, τότε. Δεν ξέρω. Μπορεί να κάνω το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου. Δεν ξέρω. Άκουσε κάτι, Φεντερίκο. Γιατί δεν ρωτάς τη Μαλάλα? Αυτή θα πρέπει να ξέρει πού θα βρει. Ξέρω τι θα γίνει. Πάρε εσύ και ζήτησέ τη. Σε μένα δεν πρόκειται να μιλήσει. Ούτε σε μένα. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Τι ανόητος που είμαι. Σκέψου τι κάτι άλλο, Φεντερίκο. Θα πάρω στο κινητό. Το μικρούλι μου. Μπονίγει, αγοράκι μου. Ναι. Μαλαλίτα, τι έγινε? Μια τραγωδία, αγάπη μου. Ο Φεντερίκο άρχισε να αμφιβάλλει και θα σκορπίσουν όλα στον άνεμο. Μα γιατί λες ότι θα σκορπίσουν όλα στον άνεμο? Γιατί, βασίλισσά μου, τι έγινε? Γιατί του μπήκε η ιδέα ότι η Ντελφινίδα δεν είναι άρρωστη. Φοβάμαι μήπως σκεφτεί να κυρώσει τον γάμο, γιατί αυτό θα ήταν ολέθριο για μας. Και γιατί, Μαλαλίτα? Τι ανόητη ερώτηση ήταν αυτή. Μήπως κοιμάσαι ακόμα, βλαμμένο? Όχι, όχι. Πώς είναι η Ντελφινίδα? Άλλο βλαμμένο από εκεί. Διαβάζει το συμβόλαιο του γάμου της σαν να ήταν το Άγιο Ευαγγέλιο. Το μόνο που τη νοιάζει είναι να παντρευτεί. Και δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει. Σε παρακαλώ, καλέ μου, έλα γρήγορα, σε χρειάζομαι. Τι έγινε, έμαθες τίποτα? Όχι, δεν έμαθα τίποτα. Θα αναβάλεις το γάμο? Όχι, φτάνει πια, τελείωσε. Τώρα είναι αργά. Θα τελειώσω αυτό που άρχισα και δεν κάνω πίσω με κανέναν απολύτως τρόπο. Τελείωσε. Φεντερίκο, γιατί δεν μιλάς με τη Σοφία να δεις τι θα σου πει? Όχι, δεν με ενδιαφέρει τι θα μου πει. Ο γάμος έχει προγραμματιστεί και θα γίνει. Τελείωσε. Είναι μια τρέλα. Η Ντελφίνα πρέπει να είναι άρρωστη. Φεντερίκο. Τι? Πάμε στην παράσταση του Τόμι. Θα έρθεις? Ναι, θα έρθω. Συγγνώμη, είναι καλά? Ναι, όλα είναι καλά, όλα. Άκου, τη ρώτησα κι εγώ. Πώς να είναι καλά αφού παντρεύεται την Ντελφίνα? Μάλιστα. Όσκαρ, δεν σου ζήτησα να φέρεις πρωινό στο κρεβάτι μου. Γιατί αργείς τόσο πολύ? Γεια, Φρόιλαϊν Ντελφίνα. Ναι, έρχομαι. Δίνει διαταγές. Αλλά θα της πάω πρωινό. Θα της το πάω χωρίς ζάχαρη, αφού είναι τόσο γλυκιά από μόνη της. Αμέλεια. Γκονζάλο, τι κάνεις εδώ πέρα? Φύγε, σε παρακαλώ. Τι ωραίο σπίτι που έχεις. Σε παρακαλώ να φύγεις από εδώ αμέσως. Δεν θέλω να σε δει ο άντρας μου. Ναι. Ναι. Ώστε. Είναι ο σύζυγός στο σπίτι? Ναι, είναι εδώ. Μου λες ψέματα, Αμέλεια. Από ό,τι έμαθα, δεν έχει σύζυγο. Τι θέλεις, Γκονζάλο? Να μιλήσω μαζί σου. Γιατί? Τι έχουμε να πούμε εμείς οι δύο? Φύγε. Σίγουρα δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Σιγουρότατα. Φύγε τώρα. Φύγε να μη σε δει κανένας από την οικογένεια του σύζυγου. Εντάξει. Θα φύγω. Αλλά... θα σε περιμένω στο παλιό μας μπαράκι σε μισή ώρα. Σε συμβουλεύω να έρθεις, μικρή μου. Γιατί αλλιώς θα έρθω να σε πάρω με το ζόρι. Ματία. Πώς είσαι? Καλά εσύ? Καλά. Και αυτός ποιος είναι? Αυτός... είναι κάποιος που γνώρισα στο Λονδίνο. Είναι μοντέλο. Είναι μοντέλο? Μπράβο. Ναι. Και πώς τα πάτε, καλά? Καλά. Βγαίνουμε μαζί εδώ και λίγο καιρό. Βγαίνεις μαζί με το μοντέλο αυτό? Γιατί, ζηλεύεις?
Να ζηλεύω. Να ζηλεύω αυτό, αν όχι βέβαια. Καθόλου. Απλά μου φάνηκε μεγάλος για σένα. Μεγάλος. Ψέματα σου λέω τόση ώρα. Χαζούλη. Μα πού έχουνε πάει όλοι! Δεν προλαβαίνουμε την παράσταση εδώ! Πρέπει να ετοιμαστείτε για το γάμο στην εκκλησία! Φλωρισιέντα! Πήγαινε να ντυθείς, σε παρακαλώ, μην έρθεις έτσι! Θέλω να είσαι κούκλα! Δεν ξέρω αν θα έρθω στην τελετή, παιδιά. Μα γιατί όχι! Μη μου το κάνεις αυτό τέτοια μέρα που είναι σήμερα, Φλόρ, σε παρακαλώ! Είσαι η αδερφή μου! Και αν εσύ έρθεις, θα είναι μια ευτυχία για μένα! Θα είναι ολόκληρη η ευτυχία της ζωής μου! Πες μου ναι! Σε παρακαλώ, πες μου ναι! Α, ναι! Εσύ, Φεντερίκο, λοιπόν, δεν θα πας στην παράσταση των παιδιών σήμερα! Δεν το χάνω αυτό. Μα σε παρακαλώ, Φεντερίκο, πήγαινε μια άλλη φορά. Μάτια, σε λίγο θα έρθει ο Κόμης. Κοίτα να τον περιποιηθείς όσο γίνεται καλύτερα. Ποιος Κόμης, θα έρθει ο Κόμης σήμερα? Ναι, ο Μάξιμος. Πάμε. Ρομπέρτα! Έλα, άσε τα πραγματάσια και πάμε. Άντε, γεια, πάμε. Περάσαμε πολύ ωραία, έτσι, αγάπη μου. Το ωραία είναι λίγο. Πέρασα υπέροχα. Λουλούδι της ζωής μου. Ψεύτη. Όταν με λες έτσι δεν σε πιστεύω. Δεν ξέρω γιατί. Δεν με πιστεύεις? Όχι. Να πηγαίνω. Αφού το θες. Πότε θα σε δω? Πολύ σύντομα. Το μόνο που σου ζητάω είναι να με σκέφτεσαι λιγάκι, ναι. Να το κάνεις. Σας είδα. Είσαι ένας προδότης. Τώρα καταλαβαίνω γιατί δεν ήθελες να αφήσω τον άντρα μου, γιατί έχεις κι άλλη. Λουλούδι της ζωής μου, τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Δεν θέλω να ακούσω δικαιολογίες. Εγώ σε είχα πιστέψει. Έλεγες ότι είμαι γυναίκα της ζωής σου. Αλλά όλα ήταν ψέματα και ξέρεις κάτι. Θα φύγω τώρα. Θα φύγω και θα τα πω όλα στον άντρα μου. Θα του πω ότι ο εραστής μου είναι ο Κόμης Κρυγκοραγκάν. Άσε με να σου εξηγήσω, λουλουδάκι μου. Λουλουδάκι σου να λες την άλλη, άπιστε. Εγώ δεν ακούω τίποτε άλλο. Απατεώνα. Τρελάρα. Είναι τρελάρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί συμβαίνουν όλα αυτά σε μένα. Κύριε, το ελικόπτερο είναι έτοιμο να σας πάει στο μέγαρο των Φρίτσε Βάλντεν. Θέλετε να προλάβω αυτή την κυρία πριν κάνει κανένα κακό στον εαυτό της? Όχι, άφησε. Όταν καταλάβει ότι με χάνει, θα έρθει πίσω γονατιστή, όπως πάντα. Όπως νομίζετε. Μπράβο! Είσαι καταπληκτικός! Μπράβο! Άφησε με, δεν θέλει το κοινό μου! Ωραία! Μπράβο! Μπράβο! Τόμι! Μπράβο! Καλά, είσαι ο πρώτος! Τόμι! Α, δεν λυκό, μα ήμουν άλλη αυτό! Το είδες ότι είμαστε μια ευτυχισμένη οικογένεια, εσύ, εγώ και τα παιδιά, το είδες? Κύριε Φέντε, σε λίγες ώρες θα παντρευτείτε τη μάγισσα. Δεν πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Λουκρέσια, σε παρακαλώ, με συγχωρείτε. Ναι. Καλή μου, θέλω μια χάρη από ναι, σένα. Ναι, πείτε μου τι. Θέλω να σου ζητήσω, και δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να πεις την ομιλία σου στα γερμανικά, εντάξει? Πολύ ωραία, τέλεια. Τα λέμε, γεια. Αμέλεια, δεν ήπιες τον καφέ σου ακόμα? Νιώσε άνετα. Δεν πρόκειται να σε φάω. Μπορείς, σε παρακαλώ, να μου πεις κατευθείαν ποιο είναι το ζήτημα? Ναι. Ωραία. Το ζήτημα είσαι εσύ. Έχεις ένα γιο, σωστά? Δεν νομίζω ότι οφείλω να σου δώσω εξηγήσεις. Σε παρακαλώ, λοιπόν, να μην με ενοχλήσεις ξανά. Ναι. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Δεν θέλω να με κεράσεις, θα πληρώσω εγώ. Τι κάνεις? Αυτός είναι ο γιος σου. Συγγνώμη που με περιμένατε. Τι κάνατε, στρατηγέ? Πολύ καλά. Χαίρομαι που σας γνωρίζω. Ματίας Σαμπιονάτη, δικηγόρος και φίλος του Φεντερίκο Φριτζενβάλντεν. Είναι τιμή μας να σας έχουμε εδώ, Κόμη. Λέγεμαι Μάξιμο Σκέτα. Ναι. Ο Φεντερίκο μου είπε πολύ καλά λόγια για σένα. Είναι εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Όχι, δεν κάνει τίποτα. Μου λείπει, αλλά μου είπε να σας δώσω μερικά έγγραφα. Mm-hmm. Καθίστε άνετα και θα πάω να τα φέρω. Ας κάτσουμε. Δεσποινής Δελφίνα! Μάξιμε! Δεν το ήξερα ότι θα έρθεις, αλλιώς θα είχα φροντίσει να ντυθώ καλύτερα. Τι κάνεις? Είσαι πανέμορφη, όπως πάντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε ευχαριστώ επίσης για τα λουλούδια που μου έστειλες. Ήταν πολύ ευγενικό. Θα έρθεις στην τελετή, πες μου, θα έρθεις? Όχι, δυστυχώς δεν θα μπορέσω να έρθω, γιατί έχω τόσα πράγματα να κάνω. Οι υποχρεώσεις μου, βλέπεις.
Γι' αυτό ήρθα τώρα. Να ζητήσω συγγνώμη. Αλλά ο γραμματέας μου θα έρθει για μένα. Ναι, και θέλω να σας πω ότι είναι τιμή για μένα να παραβρεθώ στο γάμο. Πώς μου είστε, στρατηγέ μου. Είναι μεγάλη χαρά μου που σας βλέπω. Δελφινίτα, δεν θα συστήσει τον κύριο. Μαμάκα μου, να σου γνωρίσω τον γκόμι Μάξιμο. Μάξιμος, για τις όμορφες κυρίες. Α, τώρα μόλις κατάλαβα. Γιατί η Δελφινίτα σας έχει τέτοια συμπάθεια. Γκόμι Μάξιμο. Και εγώ τώρα καταλαβαίνω από πού πήρε την ομορφιά της. Λοιπόν, Μανούλα, θα πρέπει τώρα να περιποιηθούμε τον γκόμι. Ας βάλουμε κάτι να πιούμε. Ναι, πηγαίνετε να πιείτε και... Δέλφι, θέλω τα λεφτά μου. Δώστα μου, σε χοντρά, σε ψηλά. Δεν με ενδιαφέρει. Τα μισά λεφτά του Φρίτζενβάλντεν είναι δικά μου. Δούλεψα γι' αυτά. Σε βοήθησα να παντρευτεί στο Φεντερίκο. Άρα μου ανήκουν. Για πες μου στα αλήθεια. Νομίζεις ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε τώρα? Δεν θα ξεφύγεις και μη μου κάνεις την έξυπνη. Δελφίνα, έλεγα στη μαμά σου ότι έχετε πολύ ωραίο σπίτι και πολύ μεγάλο από ό,τι βλέπω. Όσο ευχαριστώ, όσο ευχαριστώ. Θέλεις να το δείξω? Ναι, πάμε να το δείξουμε. Όχι, μαμάκα μου, θα μείνεις εδώ. Θέλεις να σου δείξω τα δωμάτια επάνω? Πολύ ευχαρίστως. Η ιδέα μου είναι η... Όχι, σταματήστε. Δεν πρόκειται να πει τίποτα. Και ξέρετε γιατί? Γιατί αυτή η ιστορία με τη Λουκρέσια ήταν μεγάλο λάθος και δεν έπρεπε να συμβεί ποτέ. Γι' αυτό τελείω. Όχι, αλλά δεν μπορεί να σταματήσει να κρίνει τα πάντα, έτσι δεν είναι, Φεντερίκο? Αυτό δεν είναι. Τι κάνετε, ότι θεία Λουκρέσια δεν υπάρχει, αλλά έχουμε μόνο μια νταντά με μπούκλες που δεν μιλάει γερμανικά και θα σου μιλήσουμε για τα ψέματα. Τι συμβαίνει, κύριε? Αυτό θέλω να μάθω κι εγώ. Τι συμβαίνει? Ήξερα ότι είσαι η θεία Λουκρέσια, έτσι μου έλεγες. Και τώρα μαθαίνω ότι είσαι η νταντά του σπιτιού. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Όχι, βέβαια. Θα εξηγήσω ένα λεπτό και θα καταλάβετε. Δεν χρειάζεται να εξηγήσετε τίποτα. Με κοροϊδεύατε όλοι σας. Όχι, δεν είναι έτσι. Αφήστε με να μιλήσω εγώ, παιδιά. Σας ζητώ ειλικρινά συγγνώμη και σας δίνω το λόγο της τιμής σας. Δεν έχετε ούτε λόγο ούτε τιμή, κύριε Φεντερίκο. Και σας ανακοινώνω ότι αποβάλλονται όλοι οι Φρίτζενβάλντεν από αυτό το σχολείο. Τα λόγια είναι περί τα, μην κουράσεις. Ας το σκεφτόσαστε νωρίτερα, γιατί αυτό που κάνατε είναι πολύ ταπεινωτικό, πολύ ανέντιμο. Και με την εξουσία που έχω, αποφασίζω ότι οι Φρίτζενβάλντεν δεν έχουν καμιά θέση εδώ μέσα. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ πολύ. Περιμένετε. Κύριε Ντόμενετς, ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Έχετε δίκιο. Αλλά τα παιδιά δεν φταίξανε σε τίποτα. Εμείς κάναμε το λάθος, σας παρακαλώ. Με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να πάω στο θέατρο. Και δεν θέλω να μιλήσω άλλο μαζί. Κυρία. Μου, τι έκανα. Κυρία, τι κάναμε? Οι δίδυμες μου είπαν ότι το όνομα του γιού σου είναι Ραμίρο. Και εγώ είπα στις δίδυμες ότι αυτό το αγόρι είναι ανιψιός μου. Συγγνώμη. Α, ναι. Ναι. Πες μου λοιπόν τότε, ποιανού γιος είναι? Και γιατί να απαντήσω στην ερώτησή σου? Τι προσπαθείς να μου κάνεις, ανάκριση? Δεν έχεις δικαίωμα, Γκονζάλο. Η αγάπη μου δίνει το δικαίωμα. Πολύ αγάπη. Δεν θα υπάρξει αγάπη σαν αυτή που είχαμε, Αμέλεια. Εκείνη η αγάπη έχει πεθάνει. Είσαι σίγουρη? Απόλυτα σίγουρη. Λες ψέματα, μην με κοροϊδεύεις, γιατί μπορεί να θυμώσω, μπορώ να γίνω τρελός από θυμό, τρελός! Μάλλον έχει αργήσει η Δελφίνα σε αυτήν την ξενάγησή της με τον γκόμι, δεν νομίζεις, πεθερούλα? Είσαι και ζηλιάρης τώρα, νόητε. Είμαι ζηλιάρης, ακούτε, ζηλιάρης. Πρόσεχε πως μου μιλάς, γιατί εγώ ανόητος μπορώ να χαλάσω όλα σου τα σχέδια. Ο Κόμις που έχει πάει? Ο Κόμις... Σου άρεσε το σπίτι, Μάξι? Έχεις υπέροχο σπίτι, Δελφίνα. Και το δικό σου δωμάτιο είναι φτιαγμένο με γούστο. Ναι, έχω πολύ καλό γούστο σε όλα τα πράγματα. Σε όλα? Σε όλα. Μάξιμε, αυτά είναι όλα τα έγγραφα. Θα ήθελες να τα ελέγξεις πρώτα. Πρέπει, τι λες?
Όχι, αλλά αν θες μπορούμε να τα δούμε. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Άλλωστε πρέπει να φύγω. Έχω πολλές υποχρεώσεις που απαιτούν την παρουσία μου. Ο γραμματέας μου θα κοιτάξει τις λεπτομέρειες. Εντάξει, να του τα δώσω. Μια στιγμή να σας πάω μέχρι το. Το ελικόπτερο. Έλα, πάμε. Πάμε εδώ. Ήρθαμε το ελικόπτερο, Δελφίνα. Μάξι. Δελφίνα. Εύχομαι να βρεις την ευτυχία στη ζωή σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Κυρία. Είναι μεγάλη μου ευχαρίστηση που σας γνώρισα. Είναι και δική μου, κόμη Μάξιμε. Ελάτε, μη σας καθυστερούμε άλλο όμως, Πολύ ωραίος άντρας ο κόμης, Μόνο που του πέφτεις λίγο μεγάλη, γι' αυτό πάρε τα μάτια σου από πάνω του. Κι εσύ είσαι μια παντρεμένη γυναίκα, μην το ξεχνάς. Ηλίθιε! Ας μιλήσουμε και για μένα. Θέλω τα λεφτά μου τώρα για να μην σας βουλιάξω σαν τον Τιτανικό. Ακού, Λορέτζο, άκουσέ με. Σε ακούω. Αυτά τα πράγματα θέλουν λίγο χρόνο. Τόσο χρόνο! Εγώ θέλω τα λεφτά μου τώρα. Τα θέλω τώρα γιατί έχω τόσα στοιχεία που θα σας βάλω στη φυλακή. Για πάντα. Καταλαβαίνετε, μην ξεχνάτε ότι μπορεί ακόμα και να κυρωθεί ο γάμος. Εντάξει. Α, ο Λορέτζο, μήπως. Μήπως ζηλεύεις. Όλα καλά. Συμβαίνει κάτι? Όχι, παρατηρούσα το όμορφο σπίτι σας και είχα μια ευχάριστη κουβεντούλα με τις δύο αξιαγάπητες κυρίες. Τι όμορφα. Ανησυχώ, καλή μου. Μήπως αυτός ο πρώην χίπης, πρώην αρβανιαστικός και φίλος σου, μας φέρει προβλήματα. Μαμά, φρόντισέ το εσύ, εγώ δεν μπορώ. Ούτε κι εγώ μπορώ τώρα. Και αυτός ο Μπονίγια, πού να βρίσκεται? Το άφησα μήνυμα να έρθει επιγόντως και δεν ήρθε. Αχ, αυτός θα είναι. Πέρασε, γλυκούλη μου. Είπα γλυκούλη μου, όχι χοντρόμπαλα. Πρώτον, ηρέμησε λίγο παλιόγρια, παλιομούμια. Και δεύτερον, ήρθα να σου πω ότι η μαμά έχει πρόβλημα. Δεν δίνω δεκάρα, αγαπητή μου. Και εσύ είσαι μια ανέστητη που δεν σκέφτεσαι ότι έχω να φροντίσω το γάμο της ανιψιάς σου. Η μαμά μας πεθαίνει, σου λέω, αγαπητή μου. Τι απέγινε εκείνη η καλή και ευαίσθητη γυναίκα που ήσουν όταν η μαμά μας επισκέφτηκε τελευταία, μου λες. Ήταν μια πράξη αδυναμίας. Την ξέρω καλά τη μαμάκα και δεν μπορεί να είναι τόσο κακιά γυναίκα, η παλιόγρια. Αϊ, πρόσεξε, μαμά! Μου τρεβάς τα μαλλιά! Καλά, καλά. Συγχωρείς, αγάπη μου. Εσύ φταίς που με απασχολείς. Σταμάτα, σταμάτα πια. Η μητέρα μας χρειάζεται και σου ζητάω να τη βοηθήσεις. Και εσύ, μικρή μου, μην ξεχνάς ότι είναι η γιαγιά σου. Α, πόσο τη λυπάμαι την καημενούλα. Μπορείς αν θέλεις να της πεις ότι δεν δίνω δεκάρα για αυτήν, καλή μου. Αφού εσύ τη νοιάζεσαι τόσο, γιατί δεν πας να τη βοηθήσεις μόνη σου? Είσαι το ίδιο κάθαρμα όπως πάντα. Ποτέ σου δεν θα αλλάξεις. Εγώ θα βοηθήσω τη μαμά μας, εγώ θα τη φροντίσω και μόνη μου. Αλλά να θυμάσαι σε όλη σου τη ζωή αυτό που θα σου πω. Είσαι τόσο μα τόσο κακιά, που στο τέλος θα καταλήξεις να μείνεις μόνη σου σαν ξεπεσμένη γριά μάγισσα. Α, ναι. Άντε φύγε. Μάλιστα, θα φύγω. Και δεν θα ξανάρθω, ηρέμησε. Ποτέ ξανά. Αλλά όταν θα χρειαστείς αλλά πια το φαΐ, μια ζεστή αγκαλιά, να μην υπολογίζεις εμένα, γιατί για μένα πέθανες. Α, γεια σου μαμά, ήρθα. Πώς θα πήγες? Πέρασες καλά? Καλά, πολύ καλά μαμά. Και ο δάσκαλος μου είπε ότι αν συνεχίσω να τα πηγαίνω τόσο καλά, θα με βάλει να συμμετέχω στην ομάδα κολύμβησης. Μαμά. Αλήθεια, όλε, όλε το αγόρι μου. Είσαι το πιο γλυκό αγόρι του κόσμου. Ραμίρο, φύτε, βάλτε. Ποιο είναι το καλύτερο αγόρι? Εγώ, ο Ραμίρο. Ποιος είναι ο γιος που θα πάει να πιει τσάι με τη μανούλα του? Εγώ, ο Ραμίρο. Έλα, πάμε, γεια. Πάμε, μαμά, πάμε, γρήγορα. Ώστε δεν είναι ο γιος σου, Αμέλεια. Πού ήσουν, καλέ μου, και έψαχνα να σε βρω? Κι εγώ σε έψαχνα, μυστήρια, αγάπη μου, αλλά... Πρέπει να πάρουμε πίσω όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που έχει αυτός ο χίπης. Και πώς θα το κάνεις? Εσύ θα το κάνεις, αγόρι μου. Εμείς θα είμαστε στην εκκλησία. Και δεν θέλω να βρεθεί κανένα στοιχείο που μπορεί να είναι εναντίον μας. Το κατάλαβες αυτό? Εδώ είναι η διεύθυνση. Ναι. Πάρτε. Εντάξει, αλλά γιατί εγώ? Γιατί στο λέω εγώ! Τι θέλεις εδώ? Παλώμα, τι έκπληξη. Ακού, εγώ ήρθα για τον Λορέντζο. Λες ψέματα, προσπαθούσες να ανοίξεις την πόρτα. Λέγε τι θέλεις εδώ. Όχι, δεν μπορεί να είναι η Παλώμα. Τι σχέση έχει η Παλώμα με τον Κλαούντιο? Ηρέμησε λίγο, Παλώμα, και θα σου εξηγήσω αμέσως. Θα μου εξηγήσεις, ότι κατασκοπεύεις το σπίτι μας? Όχι. Πήγαινε να κρυφτείς κάπου, γιατί άμα το πω αυτό στον αδελφό μου τον Λορέντζο, την έχεις πολύ άσχημα. Όχι, όχι, δεν είναι ανάγκη να το κάνεις. Φύγε από εδώ, φύγε από εδώ, φύγε από εδώ, αμέσως σου λέω. Καλά, καλά. Όχι, δεν μπορεί. Τι σημαίνει αυτό?
Πού πας με πίτα? Σε λίγο θα φύγουμε για την εκκλησία. Όχι, 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 δεν μπορώ να έρθω. Όχι, όχι. Όχι, δεν γίνεται. Κοίτα, το καλύτερο που έχω να κάνω είναι να γυρίσω στο σπίτι μου, να φροντίσω τη μαμά μου και να μην ξαναγυρίσω. Καλά, όμως οι άλλοι εδώ το ξέρουνε. Όχι, όχι. Δεν θέλω να τους χαλάσω τη μέρα. Είναι όλοι τους τόσο ευτυχισμένοι. Ξέχασέ το. Άφησέ τους να καταλάβουν μόνοι τους ότι έφυγα για πάντα. Και εμένα θα με αποχαιρετήσουν για πάντα τα γλυκά σου χέρια. Αχ, Όσκαρ μου για την Ακαδημία. Έπρεπε να είχαμε γυρίσει και δυο μας μια ταινία. Θα κερδίζαμε σίγουρα όλα τα βραβεία τους. Αλλά δεν μπήκαμε ούτε στις υποψηφιότητες. Λυπάμαι που... που ήμουν τόσο... Αντίο, αγαπημένε μου. Παλώμα! Άκουσε με, Παλώμα! Παλώμα, περίμενε! Λοιπόν, πήρες αυτά που σου είπα από τον παλιό χίπι. Γιατί δεν κατάφερες να μπεις μέσα στο σπίτι, ανόητε! Τώρα αυτός ο βρωμιάρης μπορεί να συνεχίσει να μας εκβιάσει. Αντεβιάσου, γιατί πρέπει να πάμε στην εκκλησία. Ο άχρηστος. Ο Φιούρι είναι έτοιμος, κύριε. Μπράβο, Ευαρίστο. Μπορείς να φύγεις. Μάλιστα. Περίμενε. Ε? Η Λάουρα γύρισε μετανιωμένη. Όχι ακόμη, κύριε. Θα γυρίσει όμως. Θα το δεις. Πήγαινε τώρα. Πού νομίζεις ότι θα πας, παλιωτόμαρο? Τι σκοπεύεις να κάνεις με αυτό? Να δικαιωθώ. Και ετοιμάσου, γιατί είμαι πρόθυμος να σε σκοτώσω. Α! Ξεχάσαμε το ειδικό ρύζι που θα ρίξουμε στη μάγισσα! Όχι, ποιο ρύζι, τι λέτε, έλα εδώ, έλα εδώ! Τι συμβαίνει, Φράγκο? Μισό λεπτό, έλα εδώ, Ρομπέρτα! Μα θα αργήσουμε, Φράγκο, περίμενε! Άκουσε με, περίμενε λίγο εδώ και θα πάω να τους φέρω. Μείνε εδώ, εντάξει? Φράγκο! Είσαι ο Ραμίρο? Ναι, εγώ είμαι. Είσαι αυτός που περιμένουμε να μας πάει στην εκκλησία? Ναι, εγώ είμαι. Πήρα μέσα. Ευχαριστώ. Αν ο Φεντερίκο με παρατήσει στα κρύα του λουτρού και σήμερα, στορκίζομαι να το σκοτώσω, μαμά! Είστε σίγουροι ότι ο Φεντερίκο θα έρθει? Θα έρθει, ηρέμησε, θα έρθει. Thank you.
Πρέπει όμως να σκεφτούμε κάτι, μαμά. Όταν ο Φεντερικό ανακαλύψει πως η κοιλιά μου δεν φουσκώνει, θα καταλάβει ότι ποτέ δεν ήμουν έγκυος. Όταν έρθει εκείνη η στιγμή, θα σκηνοθετήσουμε ένα ψεύτικο ατύχημα και θα χάσεις δίθεν το μωρό σου. Εντάξει, καλή μου. Τώρα η Φλόρ ποτέ δεν θα μάθει ότι έχει δικαίωμα στην περιουσία του Σαντιγιάν. Το μόνο που θέλω είναι να παντρευτώ τον Φεντερίκο με κάθε τρόπο για να βάλω χέρι στην περιουσία των Φριτζενβάλντεν. Είμαι αρκετά χλωμή για να πιστέψουν όλοι ότι είμαι τιμωθάνατη μαμάκα. Αφού τρόμαξες ακόμα και εμένα, γλυκιά μου. Και μετά το γάμο... Θαύμα! Θαύμα! Θεραπεύτηκα να πάντεκα! Όχι! Ακούστηκαν με αλφαβητική σειρά ηθοποιοί. Νατάσα Ασίκη, Νικολέτα Βλαβιανού, Ηλία Ζερβός, Στάμι Κακαρά, Παναγιώτης Καποδίστριας, Δημήτρης Μάριζας, Σπύρος Μπιμπίλας, Σοφία Παναηλίδου, Βίνα Παπαδοπούλου, Χρυσούλα Παπαδοπούλου, Ανέτα Παπαθανασίου, Γιώργος Πετρόχυρος, Αυγερινός Σουλόπουλος, Χρήστος Ιδιώτης, Μαριάννα Διανταφυλίδου, Στέλλα Φάιτ, Γιώργος Χατζηγεωργίου. Ηχοληψία, Δημήτρης Μπουτσάς, Γιώργος Σούτας, Δήμητρα Τσιμούρη, Βασίλης Χατζόπουλος. Μιξάς, Δημήτρης Μπουτσάς, Διεύθυνση Παραγωγής, Στάμι Κακαρά. Σκηνοθεσία, Γιώργος Χατζηγεωργίου. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο Cartoonist για την ΕΡΤ. Τμήμα Ξένου Προγράμματος, Διεύθυνσης Προγράμματος ΕΡΤ.